Τα Σκύπτρα, μία από τις πιο φιλόξενες πόλεις για τα άτομα με αναπηρία, διεκδικεί το Ρέθυμνο, καθώς ακόμη και μία καθημερινή βόλτα στην πόλη μετατρέπεται σε Γολγοθά. Η εικόνα αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα. Στενά και κατεστραμμένα πεζοδρόμια, σπασμένοι διάδρομοι όδευσης τυφλών και ράμπες αναπήρων με λάθος κλίση συνθέτουν μία θλιβερή πραγματικότητα. Η ζωή των ατόμων με αναπηρία στην πόλη και όχι μόνο είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες απελπιστική. Πολύ δύσκολα αποφασίζει ένας παραπληγικός, τετραπληγικός, ένας άνθρωπος με βαριά αναπηρία να βγει από το σπίτι του και να κυκλοφορήσει στην πόλη. Η αδιαφορία του Δήμου, όπως καταγγέλλεται, αλλά και ασυνείδητοι οδηγοί οι οποίοι παρκάρουν σε θέσεις και ράμπες αναπήρων, στερούν καθημερινά από τους συμπολίτες μας το αυτονόητο, την ελεύθερη διέλευση και πρόσβαση σε υπηρεσίες και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις. Είχαμε δημιουργήσει κάποιες υποδομές και κάποια, θα έλεγα, προχωρημένα, εξελιγμένα συστήματα που βοηθούν, όπως τα φανάρια που ομιλούν, τα ομιλούντα φανάρια, τους διαδρόμους, το δίκτυο διαδρόμων όδευσης τυφλών, όπως τώρα βάζει ο Δήμος περίπου 25 πληροφοριακά συστήματα σε γραφή Μπράιλ σε αρχαιολογικούς χώρους, χώρους φυσικού κάλους κτλ. Τα συστήματα Σιτράκ για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα, που δυστυχώς όμως όλα αυτά έγιναν πριν από κάποια χρόνια και ασφαλώς τώρα δεν συντηρούνται. Ενδεικτικό της αδιαφορίας αποτελεί το γεγονός πως το δημοφιλές σύστημα C-Track, το οποίο αποτελεί τη μοναδική λύση για αυτόνομη πρόσβαση στον αμαία στη θάλασσα, εγκαταστάθηκε μόλις την εκπνοή του καλοκαιριού σε κεντρικές παραλίες του Ρεθύμνου. Για τα άτομα με αναπηρία όμως είναι επιπλέον και θεραπεία. Μειώνει τη λειτουργικότητα και αυξάνει τη λειτουργικότητα και τη φυσική κατάσταση του ατόμου με αναπηρία. Εμείς κάνουμε αγώνα και πολλές παρεμβάσεις από το Φλεβάρι και δυστυχώς μπήκαν στις 5 Αυγούστου, που σημαίνει ότι χάσαμε όλο το καλοκαίρι. Μπήκε λοιπόν το ένα σύγχρονο σύστημα, το οποίο αγοράστηκε τώρα από το Δήμο στην κεντρική παραλία, κάτω από την καφετέρια Κάκτος, και μεθαύριο την Τετάρτη θα μπει αυτό που είχαμε και πέρσι, το Σιτράκ, στην παραλία Γερανίου. Θα πρέπει να κάνουμε μία αναφορά στο σύστημα, σαν το Σιτράκ είναι, το οποίο έχει 4 μπάλες σε μια περίμετρο μέσα στη θάλασσα, οι οποίες εκπέμπουν φωνητικά για τους τυφλούς. Είναι το σύστημα πρόσβασης των τυφλών στη θάλασσα, το οποίο είναι και πρωτοποριακό, αλλά και σε πολύ ελάχιστους δήμους στην Ελλάδα υπάρχει. Δυστυχώς, εδώ και 4-5 χρόνια που το έχει προμηθευτεί ο Δήμος από πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, βρίσκεται στις αποθήκες του. Η Ελλάδα, στη νέα έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία Δικαίωμα στην Εργασία, βρίσκεται στην τελευταία θέση, καθώς απασχολεί λιγότερο από το 1/3 των ανάπηρων πολιτών της. Το Ρέθυμνο φυσικά δεν ξεφεύγει από τον γενικό κανόνα, με έλλειψη δομών υποστήριξης και με περιορισμένες εργασιακές θέσεις απευθυνόμενες σε ανάπηρα άτομα, καθιστώντας τη συμπερίληψη ένα μακρινό όνειρο.